Κάτσε, δεν δείξτε δηλαδή, λίγο. Όχι, δεν τη αρέσει αυτό το βλέπω. Δεν μ' αρέσει, φάλε το πόδι σου αλλιώ. Κάτσε, έτσι, κατέβασε κι εσύ. Έτσι, είναι πιο γυναικείο. Είναι πιο γυναικείο. Βάλε και τα πόδια σου αλλιώ. Για συγγνώμη, έχω σηκώσει τη ρίκλα, δεν φτάνει. Μπέλα, λέω, Μάρα. Και τα δεν είμαι γυναίκα, με δεινόσαυρο. Εσένα. Δεν πειράζει, τα κοριτσάκια πρέπει να έχω. Εγώ πώς να κάτσω έτσι καλά είναι. Εσύ καλά είναι. Άνοιξε τα, εσύ άνοιξε. Όχι, εσύ βάλω το πόδι. Έχω πανώ, κάτσε λίγο στο προπόδι. Εγώ έτσι. Μπράβο, έτσι μάγκα μου. Έτσι μαγιά. Μαγιά λοιπόν που συνεχίζουμε να κάνουμε. Τέλεια, έχουμε τον τρόπο καθίσματος από την Εθνική. Η μοναδική δυσκολία που θα έχουμε τώρα κάποια οικονομικά ίσως θέματα, δηλαδή ρωτώ, ναι, και κατά δεύτερον, και τις γνωριμίες επαγγελματικά. Α, κοντινό εδώ παρακαλώ. Αναγκαστικά έχουμε πει το παιδί και τις αφήνεις, ναι. Έβλεπα σήμερα ένα άρθρο για τη φοιτητική του ζωή. Τι έκανα. Με στη... Να σου πω όμως κάτι. Δηλαδή, τα στιγμία λάθη. Τα στιγμία λάθη ακριβώς. Είδατε πώς υποχώρησε τον άσχημο, τον επαναστατικό τρόπο η ομάδα. Πολλές οργανώσεις θα βγουν στην επιφάνεια αυτή τη χρονιά. Θέλουν τίποτα. Και δεν μου λες κάτι τρελό, κάτι καινούριο. Από τη χρονιά που αν θέλουν. Αναλόγως δηλαδή με τα κέφια. Δηλαδή είναι λετζέδες να πάνε. Βεβαίως, η καρδιά είναι σκηνή σπιτόγραφη. Ή μπορεί να είναι στο σπίτι. Αν βρει όμως. Γενικά έχω μαζί τα ζώδια, ξέρει. Αν βρει όμως. Θέλω να μάθω ο Μήλος να τα λέει. Πεις έστω και πάντα για το μέλλον, θα κλείσουν κάποια γεγονότα στη ζωή τους, θα κλείσουν μια πόρτα το καλοκαίρι αυτό. Λοιπόν, τα λιοντάρια τα οποία έχουν ταλαιπωρηθεί, έχετε ταλαιπωρηθεί από το 1999 με τη μεγάλη έκλειψη που είχε γίνει, προχωρήσετε και με αυτή την έκλειψη τώρα που έχουμε το καλοκαίρι. Έχουμε και μία μικρή, σας τα λέω λίγο-λίγο τώρα. Έχουμε μία... Έχετε και μία μικρούλα έκλειψη να έχετε για το 2009. Έχουμε μία τώρα στο τουρά. Δεν θα εκφράζει. Λοιπόν, εκεί που θα... Είναι εξέλιξη, γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, λόγω της εξέλιξης. Ωραία, τι άλλο θα κάνουμε, Σκόρπι. Είναι σταδιακά, καλή, τους απασχολήσει πολύ και ένα θέμα ακινήτου. Πραγματικά, υδροχόη, και εσείς έχετε περάσει δύσκολα από τον Κρόνο. Σας άλλαξε τα φώτα μέχρι το 7. Να βάλετε πλέον γερά το πόδι σας κάτω και να πείτε ότι εγώ θα προχωρήσω. Αμήν. Και θα αλλάξει η ζωή μου. Τώρα το λέμε αυτό. Υδροχόος τρίτου δεκαημέρου. Δεν ξέρω ποια είσαστε, τρίτο δεκαήμερο. Πρώτου. Όποια είναι τρίτο δεκαήμερο. Λοιπόν. Λοιπόν, έχετε ένα άνοιγμα. Είναι περίεργη η υδροχόη. Λένε ότι οι υδροχόοι παίρνουν. Είναι σαν να είναι απαλού. Δεν έχουν. Δεν μοιάζουν με την κοινωνία. Δεν μπορούν να ενταχθούν εύκολα στην κοινωνία. Και εντάσσονται. Αυτά που έκανε. Είναι οι γυναίκες, ας πούμε, με τα ψάρια μας τα γάμο τους. Περνάνε δηλαδή, βλέπουν μια πράξη, συσσωροπούνε, δεν θα έχουν τόσα πολλά θέματα. Πάντως μην σας πω κάτι, θέλω να μοιραστώ κάτι μαζί σας. Για πες. Μοιράσω το. Θα το μοιραστώ. Μοιράσε. Πες, πήρα μια τηλεθεάτρια στο κανάλι. Ούτε έτσι μου. Αν είναι δηλαδή, στον κόσμο δηλαδή, τους. Είναι στον κόσμο τους, αλλά... Πού να προλάβω να δεις. Κανένα να δούνε οι σχέδιου. Να βρω ποιον. Εγώ δεν έχω... Να πάρει τον κύριο Γαλάτη πριν να δεις να τα λέει. Τους καλεσμένους. Σεβόμαστε. Σωστό. Ζωή χωρίς όνειρο. Το οποίο ήταν μια συναστρία κάτι. Ο Γιάννης ο Γαλάτης. Πρώτα εγκεφαλικά. Με παιδιά. Όχι. Ναι. Να πιέζουμε πολύ αυτή την κατάσταση. Κάναμε διαλόγους, κάναμε συζητήσεις, αλλά δεν βγάζαμε άκρη. Θερμή με τον πελάτη. Κάχρος δεν το ξέρει ότι έχετε μείνει έγκυος. Κανένας. Δεν μένω να το ακούγεται αυτό και να σας ακούγεται. Παιδιά, έχοντας την πρώτη θέση και έχοντας το συμβόλαιο στο χέρι. Είναι σε, γράφει γυναικός μόνος του, έτσι δεν είναι. Τι εννοείς μόνος του. Δεν συνεργάζεται με κάποια δισκογραφική ή συνεργάζεται κυρίως με τη Sony. Όχι, αυτό δεν το ξέρω. Με όσο υπάρχει όρος ο οποίος δεσμεύει τον Λούκα με τη Sony να του γράψει κάποιο συγκεκριμένο τραγούδια μέσα. Αλλά δεν είναι σε σχέση με την έννοια. Downtown, ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ του Δημήτρη Μαυροκεφαλίδη για την Αγγελική Ηλιάδη. Δηλαδή και τι κάνει αυτή τη στιγμή στη ζωή της. Είναι το πρώτο εξώφυλλο μετά από το... Στην ίντρικα μέσα είσαι. Με όλους γελάω. Παντικά. Με όλους θετικά, με όλους αρνητικά. Με όλους το κανονίσω. Σου κάνει, λες είναι άξιο να σου πει. Εμείς δεν θα πάμε σε αυτό το πράγμα γιατί εμείς δεν πάμε.
μπορούμε να τα βρούμε. Εγώ με συγχωρήσει με κάθετη. Δηλαδή δεν αφήνω καμία κοπέλα να μην παντρεύεται από λογική. Εντάξει, θα συνέφτουμε να καψουρευτούμε, να αγαπήσουμε. Αχ, πες τώρα, Μάρα, δεν θα μιλήσω. Είναι μια εξαπάτηση για αυτό. Καλά, θα το δούμε μετά. Έχεις και tips να μας φέρεις. Δεν συμφωνώ πολύ μαζί. Κατάλαβα ότι έχει διαφορά τεράστια η λογική από το συμφέρον και από το συνέστημα. Σε βάση τη εκπομπή και έχουν προχωρήσει σε γάμους και έρχονται μετά και με βρίσκουν και μου λένε. Βράδυ, ήταν και είχε έτσι πολύ ωραίο. Εντάξει, αυτό το και μετά θα δεις πως θα κάνω για το γάμο, ήταν και για τα γενέθλια. Αυτό θυμάμαι αυτό. Οι οποίες δεν θα αποβεβαιωνώ. Δεν ήταν κεραυνοβόλος έρωτος αυτός δηλαδή. Κοιτάξτε να δείτε, ο κεραυνοβόλος έρωτας, ξέρετε τι είναι. Βλέπει και λέει ναι και μετά από λίγο. Κατάλαβες, είναι ηλιστικός αυτός ο γάμος. Και γάμος το συμφέρον. Λοιπόν, για το συμφέρον επίσης τρίτου, νούμερο 4. Τρίτου. Ναι, ναι. Η Ιφηγένεια, ας πούμε, παντρεύτηκε τον Αχιλέα επειδή έπρεπε να ο αγαπητός. Και να είναι συμφώνευση και να βρει. Και ο θρόνος της Αγγλίας, έχετε δει, οι Άγγλοι έχουν όλοι πρόβλημα στα δόδια γιατί παντρεύαν με τα αδέλφια με τα δόντια. Αν ταιριάζουν αυτοί. Φυσικά το έχετε ακούσει, έτσι. Τώρα και αυτή που παντρεύτηκε από συνέστημα θα χωρίζει. Άρα σε. Γιατί είναι ορμόνες που μεταβολίζονται μέσα στο κεφάλι μας. Αν αυτό έχουν φάει νόμιμα. Θα πάρω και τα δώρα από τους φίλους, θα κάνω και μια τελετή. Θα μαζέψω τα καφετιέρα 10. Όταν ο άντρας δεν καταλαβαίνει τη γυναίκα και τα θέλω της γυναίκας, τότε η γυναίκα έχει ή την κυρία ή τον κύριο που έχετε στο γραφείο και να γνωρίζετε τι χαρακτήρα έχει. Πώς το κάνετε αυτό το πράγμα. Με το ερωτηματολόγιο προσωπικό. Πώς το περιγράφετε τις σχέσεις με την πρώην σύντροφό σας. Λες, θα σας πει πάρα πολύ καλή. Θα μιλήσει ειλικρινά. Ήμουν πολύ καλό στην πρώην σύντροφό μου, τη έδινα τα πάντα. Αχ, θα γράψετε εσείς. Θα το κλείσω πολύ. Η οποία μας λέει. Σε βοτιβάλα να πληρώσει 300 ευρώ εσύ, βέβαια. Στάδιο λαγό, γίνεται λαγό. Λοιπόν, να προσέχετε, κορίτσια, παρακαλώ. Εμένα στα γραφεία μας καταρχάς είναι από το 1939. Έχουν κάνει ο παππούς μου, ο πατέρας μου, εγώ και πιστεύω και οι κόρες μου ότι πραγματικά θα θέλουν. Όταν λοιπόν κάποιος κάνει μια έρευνα. Σε τι εγγύηση δίνεται, εμείς η εγγύηση, σας λέω καταρχάς ότι έχει μια διαχρονικότητα το γραφείο μας που σημαίνει ότι έχει πολύ καλό. Για το μάρα μου, τρεις γάμους να μην κάτσει πέρας μου στο βίντεο. Δώσε μας τα φώτα σου για να κλείσουμε. Εγώ δεν είχα τα δικιά σου και σου λέει καλά. Δεν είναι μόνο θέμα γούστου αυτό. Είναι μόνο που την έχει φίλη, τον έχει φίλη το συγκεκριμένο κούκλο. Για... μόνο με τους άντρες που σκοτώνεστε τα κορίτσια. Μπορεί να σκοτωθείτε για μια τσάντα. Μπορεί να σκοτωθείτε για ένα ζευγάρι παπούτσια. Υπάρχουν και σημαντικά πράγματα. Έχω δει πολλές φορές κορίτσια να μαλώνουν γιατί ας πούμε βρήκα. Από μερικά. Ούτε που με νοιάζουν αυτά. Είτε πάρουν το ίδιο ρούχο που μου αρέσει, ακόμα και την τσάντα μου, δηλαδή τη δική μου, να του τη δώσω, τη δίνω. Απά να πάρω, είδα ένα στο τάδε μαγαζί καταπληκτικό. Αυτά είναι μικρά πράγματα. Και, ας πούμε, έτσι δεν είναι, κύριε Λοφέτη, τα γύρω μας. Αυτό θέλω να πω είναι ότι. Αυτό που λέτε. Τι έχουμε την ανάγκη να πάμε να εκμυστηρευτούμε ένα πολύ προσωπικό μας θέμα. Σε τι κάνουμε όμως, γιατί. Σήμερα δείχνουμε τι καλές υποδειγματικές. Υπάρχει λόγος, όπως λέγεται. Υπάρχει λόγος. Υπάρχει πάντα κάποιος λόγος. Πριν μερικά χρόνια που πληρώνω. Πέρα τη λογική. Δεν είναι φίλος. Καλύτερα και έχω μεταγιώσει για ότι γενικά έχω κάνει, έτσι. Αντίδρασή μας για την απιστία του συντρόφου μας. Δεν ξέρω αν φαίνονται στην τηλεόραση. Εφηβικό look. Σήμερα ήσουν εντυπωσιακή. Και το φορεματάκι όλο είναι γενικό. Στο διάδρομο. Στο διάδρομο δεν ερχόμαστε με το Βαγγέλη, δεν σε γνωρίζουμε. Ναι, ναι. Σε βλέπουμε να κάθεσαι. Αν έσω να σηκωθώ. Και λέμε πώς μας έχει ξεφύγει αυτή η διαγωνιζόμενη. Ναι, ναι. Κάνε 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 μασαρέλα τώρα. Ναι. Έφυγε ξερό ψωμί. Ευχαριστώ. Και λέμε, επειδή σήμερα στο δεύτερο μέρος έχουμε το διαγωνισμό να κάνει με εμάς. Τι ήταν η ρε παιδί μου που εκτιμάς τη γυναίκα. Δηλαδή καθόμαστε. Και πέτα καλά σου λόγια. Αυτό. Το έχει δεδομένο η Εύη. Θέλω όμως και τις παρακολουθήσεις. Αυτή που λες, το σέβομαι, αυτό εννοείς το δικαίωμα. Σου πάρα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ. Κρίμα. Μια πολύ ωραία καλοφτιαγμένη σκηνική παρουσία. Πότε τίνω θετικά. Πιστεύω ήρθες, είσαι η τελευταία της σημερινής. Γιατί να πάμε σε ένα τελικό. Αν ήταν ποσοστό στα τρίποντα θα ήταν εκπληκτικό. 5 στα 12. Γιατί μου λέει Ευρωπαίοι μου, κάτι ήθελα να ακούσω και τη διά σας γνώμη για το. Είναι ένα κομμάτι πιο απαλό, πιο λεγκάτο. Πιο... Σας ιδέα προς το ξενοδοχείο Ρόρα, το οποίο φιλοξενεί την ελληνική αποστολή και φυσικά τον Σάκη Ρουβά. Σοφία Κώστα Στέριο, σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα στην Επιτροπή. Θα έρθει καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Φιλάκια μου.